Καλημέρα κύριε Καμπάνη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Μα καιρό έχουμε να τα πούμε, Πρόεδρε. Ναι, έχουμε λίγο, είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τι ισχύει πλέον για την επιστρεπταία προκαταβολή, σε τι ποσοστό επιστρέφονται τα ποσά, σε πόσες δόσεις και τι ισχύει στην περίπτωση της εφάπαξ εξόφλησης? Ναι, δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα όπως έχουν ανακοινωθεί, απλώς έχουμε πάει προς τα πίσω την όλη διαδικασία. Αυτό το οποίο ισχύει και ρωτάει πολλοίς κόσμος, πολλοί επιχειρηματίες και στα γραφεία μας σχεδόν κάθε μέρα, έχει να κάνει τι θα γίνει, πότε θα ξεκινήσει να επιστρέφουμε τα χρήματα, τι ποσοστό θα επιστρέψουμε. Τα πράγματα έχουν ξεκαθαριστεί βέβαια. Όποιος είχε το διάστημα 19 με 20 μείωση εσόδων κατά 70, πάνω από 70% και ζημίες, αυτός θα επιστρέψει το 25% της επιστρεπταίας προκαταβολής που έχει πάρει. Όποιος κειμενόταν, όποιο η μείωση του τζίρου 20 σε σχέση με το 19 κειμενόταν μεταξύ 30 και 70% και είχε και ζημίες, αυτός θα επιστρέψει το 1 τρίτον της επιστρεπταίας. Όλοι οι υπόλοιποι που έχουν πάρει επιστρεπταία προκαταβολή θα επιστρέψουν το 50% και μέχρι στιγμή αρχής γενομένης, λέει, από 31 πρώτου του 22 την πρώτη δόση και σε 60 δόσεις. Όποιος όμως πληρώσει μέχρι 31 12 θα έχει μείωση, εφάπαξ όλο αυτό το ποσό, θα έχει μία έξτρα μείωση 15%. Αυτό το 31 12 βέβαια, σύμφωνα και με ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών πριν από 2-3 μέρες, πάει προς τα πίσω. Μάλλον το βλέπουμε στην καινούργια χρονιά να πηγαίνει αυτή η εφάπαξ εξόφληση, γιατί ακόμα γίνονται έλεγχοι. Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις έχουν κρατήσει τις δεσμεύσεις που είχαν όλο αυτό το από κάθε απόφαση επιστρεπταίας προκαταβολής. Ναι. Δηλαδή να έχουν διατηρήσει το προσωπικό και όλα αυτά τα σχετικά, η κάθε επιχείρηση ξέρει τις δεσμεύσεις της. Οπότε πάμε για μέσα στο 22 να αρχίσει η εξόφληση αυτών και ολόκληρης της οφειλής. Δεν νομίζω ότι αυτό το διάστημα τώρα μέσα στις γιορτές θα βγει, θα αναρτηθεί αυτή η οφειλή. Γιατί ο κόσμος μας ρωτάει, μα πώς θα γίνει. Σε αυτή την περίπτωση θα βεβαιώσει η ΑΔΕ μέσα στην καρτέλα του καθενός το ποσό το οποίο του αναλογεί. Μάλιστα. Τώρα κύριε Καμπάνη, να περάσουμε στην ηλεκτρονική τιμολόγηση και στην ψηφιακή πλατφόρμα MyData. Τι έχει γίνει κατά το χρόνο της πιλωτικής λειτουργίας και ποια είναι τα βήματα που θα ακολουθήσουν? Ναι, της πράγμας είναι πιλωτική λειτουργία, πλην όμως είναι υποχρεωτική πιλωτική λειτουργία. Ναι. Δηλαδή ο νόμος ισχύει από μία δεκάτου και από μία δεκάτου σχεδόν όλοι όσοι το 2019 είχαν 50.000 τζίρο και είχαν εκδώσει 50 τιμολόγια, μαζί πρέπει να ισχύουν και τα δύο, τότε αυτοί πρέπει να εκδίδουν τα παραστατικά τους μηχανογραφικά και να τα αποστέλνουν στην ΑΔΕ. Αυτό το διάστημα, είπαμε, είναι υποχρεωτική η λειτουργία και υπάρχει υποχρέωση, αλλά δεν υπάρχουν ποινές για τον κόσμο ο οποίος σιγά σιγά μπαίνει σε αυτό το νέο σύστημα, γιατί είναι δύσκολο να αφομοιωθεί τόσο και από τους επιχειρηματίες, κυρίως από τους επιχειρηματίες, όσο και από τους συναδέλφους, γιατί είναι κάτι το οποίο να φανταστεί ο κόσμος, όπως είχαμε το χειρόγραφο και πήγαμε στο μηχανογραφημένο σύστημα, μια τέτοια είδους αλλαγή γίνεται στα φορολογικά πράγματα της Ελλάδας. Απλά θα πρέπει τώρα, κύριε Καμπάνη, δηλαδή το τιμολόγιο να κόβεται απευθείας στον υπολογιστή. Δεν θα υπάρχει το χειρόγραφο. Δεν θα μπορεί δηλαδή ο λογιστής μας να μας εξυπηρετεί. Δεν μπορεί να μας κόβει ο λογιστής μας τα τιμολόγια. Καταρχήν απαγορευόταν να εκδίδει ο λογιστής τα τιμολόγια. Αυτό όποιος το έκανε είχε πρόβλημα, συνάδελφος. Ο επιχειρηματίας πρέπει να εκδίδει τα τιμολόγια. Απλά μέχρι τώρα ήταν χειρόγραφα σε αρκετές περιπτώσεις. Τώρα σιγά σιγά τα χειρόγραφα θα αρχίσουν και θα εκλείπουν σιγά σιγά. Βέβαια να σας πω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν κάτω από 50.000 τζίρο είναι το 67% των επιχειρήσεων, έτσι. Οπότε μη φανταστείτε ότι είναι τεράστιο το ποσοστό που υποχρεώνεται να εκδίδει αποδείξεις μέσα από αυτό το νέο σύστημα και τιμολόγια.
Α, γιατί μέχρι 50.000 μπορεί να συνεχίσει να το κάνει χειρόγραφα, όχι. Με εξαίρεση γιατρούς, δικηγόρους, λογιστές και γενικά τους ελεύθερους επαγγελματίες όσο αφορά τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών. Ναι, μιλήστε μου, με ενδιαφέρει το θέμα. Ναι. Όλοι οι υπόλοιποι για να μπουν στο νέο σύστημα της υποχρεωτικότητας, δηλαδή του να εκδίδουν μηχανογραφικά τα παραστατικά τους, πρέπει να έχουν το 2019 αυτά τα δύο τα χαρακτηριστικά που σας είπα. Να έχουν 50.000 τζίρο και να έχουν εκδώσει 50 τιμολόγια. Αυτό είναι εύκολο γιατί έχουμε στείλει και ΜΙΦ, οπότε φαίνονται πόσα τιμολόγια έχει στείλει κάθε επιχείρηση για το 2019, αλλά έχουμε και το κριτήριο του τζίρου από τις δηλώσεις. Γιατροί, δικηγόροι, φοροτεχνικοί, δημοσιογράφοι που παρέχουν υπηρεσίες, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Αυτή είναι υποχρεωμένη. Εκεί να πούμε το εξής. Όλος ο κόσμος ο οποίος πουλάει ελληνικά πρέπει να πουλάει μέσω ταμιακής μηχανής ή μέσω φορολογικού μηχανισμού. Υπήρχαν κάποιες εξαιρέσεις σε αυτή τη διαδικασία όπου οι ελεύθεροι επαγγελματίες μπορούσαν να εκδίδουν χειρόγραφα τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών χωρίς να κάνουν χρήση αυτής της διάταξης. Τώρα όλοι αυτοί είναι υποχρεωμένοι και πάντα αν ισχύουν τα δύο αυτά κριτήρια, έτσι, είναι υποχρεωμένοι να εκδίδουν τα παραστατικά τους τις αποδείξεις παροχής υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, όχι απαραίτητα μέσω φορολογικού μηχανισμού. Γενικά έχουν ενημερωθεί όλοι οι φορείς από καιρό, ώστε όποιος έχει την υποχρέωση θα πρέπει να συνεννοηθεί με τον φοροτεχνικό του για το πώς θα γίνει η διαδικασία. Κύριε Καμπάνη, αλλάζει κάτι στα πρόστιμα που επιβάλλονται για πειραγμένες ταμιακές και ποια πρόστιμα προβλέπονται σε περίπτωση απώλειάς τους? Ναι, υπάρχει μία διάταξη που είναι περσινή στην ουσία και βάζει εξοντοτικά πρόστιμα. Σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων ή και μη τήρησης λογιστικών αρχείων, όσο και σε περίπτωση παραβίασης ταμιακών μηχανών. Και το πρόβλημα όταν υπάρχει παραβίαση δεν μπορεί να πει κανένας τίποτα, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι όταν παραβιάζεται μια φορολογική ταμιακή μηχανή δείχνει πολλά κακουργήματα. Το πρόβλημα είναι όταν χτυπάνε όλα τώρα. Ναι. Λογικό το βρίσκω. Κλείνει η χρονιά και γίνεται χαμός. Εκπνέουν προθεσμίες. Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι όταν χάνεται μια ταμιακή μηχανή, έχουν χαθεί πολλές παλιές ταμιακές μηχανές και ίσχυε το ίδιο πρόστιμο. Να φανταστείτε, είχε ένα ελάχιστο 10.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 30.000 ευρώ για επιχειρήσεις με διπλογραφικά. Τώρα, με τη νέα διάταξη που τροποποίησε την περσινή, όταν πειράζει κάποιος την ταμιακή μηχανή, έχει βαριά πρόστιμα. Όποιος έχει χάσει την ταμιακή μηχανή, και μιλάμε για τις παλιές ταμιακές μηχανές, πολλές είναι και σε δραχμές να φανταστείτε, και είχε με την προηγούμενη διάταξη αυτά τα μεγάλα πρόστιμα, μπορεί τώρα να πάει και να το δηλώσει πριν την έναρξη, πριν του κάνουν έλεγχο, να δηλώσει ότι την έχασε και να μην πληρώσει αυτό το πρόστιμο. Μάλιστα. Αυτό είναι μια σημαντική διάταξη την οποία την κυνηγούσαμε μαζί με τη ΓΕΣΕΒΕ, γιατί βλέπετε ότι δίνονται παρατάσεις για την απόσυρση των παλιών ταμιακών μηχανών και πολλοί τις είχαν χαμένες και δεν μπορούσαν να αποσύρουν τίποτα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε πρόστιμα 10 και 30.000 ευρώ. Ναι. Άρα αυτό θεωρούμε ότι είναι μια πολύ καλή εξέλιξη για να κλείσουν κάποιες παλιές αμαρτίες, γιατί πολλοί τις χάσαν, άλλοι τις χάσαν σε φυσικές καταστροφές, άλλοι καταστράφηκαν, άλλοι απλώς τις χάσαν μετά από 20 χρόνια. Ναι, γιατί την κρατάς εκεί στις κούτες, στην αποθήκη του μαγαζιού, στο υπόγειο ή στο ΒΣΕ, στην καλύτερη περίπτωση, σε κατοικούτες που έχουν αποθηκευμένες μικρά καταστήματα, αλλά πόσο καιρό να την κρατήσεις. Τώρα, τι αλλάζει με τα μισθωτήρια αγροτικών εκτάσεων, κύριε Καμπάνη? Εδώ έχει μια σημαντική εξέλιξη. Μέχρι τώρα τα μισθωτήρια των αγροτικών εκτάσεων και μέχρι ένα ποσό 80 ευρώ το μήνα ενοικίο δεν χρειαζόταν να κατατεθούν ηλεκτρονικά. Ο ΠΚΠ, αυτή τη φορά όχι η ΑΔΕ, ο ΠΚΠ έβγαλε
έβγαλε μια οδηγία, μια απόφαση, όπου πλέον στην ανανέωση των δικαιωμάτων που θα γίνεται, υποχρεωτικά θα πρέπει να προσκομίζεται ε9 αν είναι δικό σου το ακίνητο ή ηλεκτρονικό αποδεικτικό ότι έχει κατατεθεί το μισθωτήριο μέσω ΑΔΕ ανεξαρτήτως ποσού. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα ανοίξει μια μεγάλη φασαρία και θα αρχίσει να γκρινιάζει πάλι ο κόσμος, και αυτό ισχύει και για τα παλιά που είναι σε ισχύ τα μισθωτήρια. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει κάνει ένα χειρόγραφο μισθωτήριο με 50 ευρώ το μήνα για ένα χωράφι, τώρα αυτό, και να είναι σε ισχύ. Τώρα αυτό θα πρέπει να τροποποιηθεί και να γίνει και αυτό ηλεκτρονικά. Αυτό θα ανοίξει πάλι μια μεγάλη γκρίνια και μια μεγάλη φασαρία στον κόσμο. Δεν ξέρω τι εξυπηρετεί, προφανώς είναι του ΟΠΚΕΠΕ απέτηση, και θα έχουμε θέμα αρκετά μεγάλο ο κόσμος, γιατί όλοι λίγο πολύ νοικιάζουν ένα χωραφάκι, το νοικιάζαν με μια απλή υπεύθυνη δήλωση, γιατί ήταν μικρή, είναι μικρά τα ποσά αυτά, αλλά αυτή τη στιγμή για να ανανεωθούν τα δικαιώματα στον ΟΠΚΕΠΕ χρειάζεται οπωσδήποτε ηλεκτρονική υποβολή αυτού του μισθωτηρίου ανεξαρτήτως ποσού. Λοιπόν, τι ισχύει, κύριε Καμπάνη, με τις υπεύθυνες δηλώσεις εργοδοτών ανεμβολιαστών? Εδώ έχουμε κάθε εβδομάδα θέματα, γιατί το πρόστιμο για τον εργοδότη είναι μεγάλο. Είναι γύρω στις 2.000 αν δεν υποβληθεί αυτή η δήλωση κάθε εβδομάδα. Δηλαδή τι λέει αυτή η δήλωση? Ότι δηλώνω εγώ εργοδότης ότι έχω αυτούς τους ανεμβολίαστους και ή κάναν τεστ ή δεν κάναν τεστ, οπότε τους πάει το πρόστιμο αυτόματα στη μερίδα τους. Γιατί όλοι οι εργαζόμενοι και στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα πρέπει να υποβάλλονται σε rapid test, τα οποία δηλώνονται στο σύστημα και είναι 2 την εβδομάδα. Άρα όποιοι εργοδότες δεν υποβάλλουν αυτή κάθε εβδομάδα την υπεύθυνη δήλωση, κινδυνεύουμε πρόστιμο 2.000 ευρώ. Αυτό και το πρόστιμο είναι βαρύ, αλλά και πολλοί κόσμος ξεχνάει, δεν την υποβάλλει στην ώρα του, είναι πρόθεσμες, με αποτέλεσμα τόσο η Ομοσπονδία όσο και οι εργοδοτικοί φορείς να ζητάμε να ξανανοίξει αυτή η διαδικασία, γιατί δεν είναι εποχές για τέτοια πρόστιμα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι όμως και εποχές να μένουν ανεμβολίαστοι. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία που δεν μπορεί να την παρακολουθήσει το λογιστήριο κάθε εβδομάδα. Καλά, γιατί αστείευεστε. Ούτε ο επιχειρηματίας βέβαια κάθε εβδομάδα μπορεί να ασχολείται με αυτό. Οπότε ξεχνιούνται, και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι αν υπάρξει ψευδή υπεύθυνη δήλωση από τον εργοδότη ή από λάθος, το πρόστιμο είναι 10.000. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και τα νούμερα είναι μεγάλα, αλλά και η ευθύνη αυτής της υπεύθυνης δήλωσης είναι μεγάλη. Ναι. Άντε να δούμε τι θα γίνει μετά. Δεν ξέρω αν ακόμα και αυτά τα υψηλά πρόστιμα, καλά οι θάνατοι δεν το συζητάμε, κύριε Καμπάνη, που καταγράφονται σχεδόν 100 πια κάθε μέρα, έχουμε ξεπεράσει τις 18.000, δυστυχώς. Δηλαδή τι άλλο περιμένουμε? Κλείνοντας, κύριε Καμπάνη, κλείνοντας εμείς, κλείνει και η χρονιά σε λίγες μέρες και θα πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου να έχουμε συγκεντρώσει τις ηλεκτρονικές αποδείξεις που χτίζουν το αφορολόγητο. Ποιο είναι το ποσό που πρέπει να συγκεντρώσουμε και ποιες αποδείξεις μετράνε για το αφορολόγητο? Και βέβαια, τι προβλέπετε στην περίπτωση που δεν καταφέρει κάποιος να τις συγκεντρώσει? Ναι, εδώ θα πρέπει να θυμίζουμε τον κόσμο, γιατί αυτό είναι παλιό. Χρειάζεται να μαζεύουμε το 30%. Του πραγματικού εισοδήματός μας, όχι του τεκμαρτού, του πραγματικού εισοδήματός μας, με δαπάνες μέσω ηλεκτρονικών τρόπων πληρωμής. Δηλαδή με τα POS, με κάρτες και όλα αυτά. Όποιος δεν το συμπληρώσει έχει ποινή στη διαφορά που δεν θα συγκεντρώσει με το 20%, το 22% του ποσού αυτού. Καταλαβαίνετε ότι αν κάποιος δεν συμπληρώσει 1.000 ή 2.000 ευρώ σε αυτή την ισότητα, αντίστοιχα μπορεί να πληρώσει και 220 ή 440 ευρώ φόρο. Πέρυσι είχαν γίνει κάποιες, και με πρωτοβουλία και της Ομοσπονδίας, είχαν γίνει κάποιες τροποποιήσεις, όσοι ήταν COVID θυγόμενοι και όλα αυτά, υπήρχαν κάποιες απαλλαγές από αυτή τη διαδικασία. Αλλά φέτος ακόμα δεν έχει βγει σχετική
κάτι σχετικό, οπότε ισχύει αυτό που ίσχυε από πάντα. Το 30% του πραγματικού εισοδήματός μας πρέπει να το μαζεύουμε με ηλεκτρονικές αποδείξεις, με εξαίρεση αυτούς που είναι πάνω από 60 ετών. Λοιπόν, οπότε ξοδέψτε τα, γιατί θα αναγκαστείτε να τα δώσετε. Τελειώνουν οι μέρες. Τελειώνουν οι μέρες. Ξοδέψτε τα, γιατί με κάποιον τρόπο θα τα δώσετε. Από το να το δώσετε σε φόρο, τουλάχιστον αγοράστε πράγματα, να κινηθεί η οικονομία και η αγορά. Αυτό καταλαβαίνω. Αν και πιστεύω ότι θα γίνουν τροποποιήσεις πάνω σε αυτό, όπως έχουν ανακοινωθεί, κάποιες αποδείξεις, π.χ. γιατρών, υδραυλικών, ηλεκτρολόγων, θα μετράνε επιπλέον και δικηγόρων. Σχεδιάζονται πάντως τροποποιήσεις σε αυτό. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος της χρονιάς θα έχουμε νεότερες εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Παράταση στο πόθεν έσχες που τελειώνει τώρα 15 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, θα πάρουμε. Α, μέχρι πότε. Και χθες, μέχρι 31 πρώτου 22. Ωραία, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καμπάνη, γιατί για να πάρεις τώρα βεβαιώσεις από τις τράπεζες για τις καταθέσεις, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πολλές τράπεζες τώρα τις βγάζουν μέσα από το σύστημα. Ναι. Μέσω e-banking. Αυτό που πρέπει να θυμίσουμε τον κόσμο, και επιτέλους λειτουργήσε η πλατφόρμα για τις 72 δόσεις του ΕΦΚΑ. Γιατί οι 72 δόσεις εφορίας είχαν ανοίξει και λειτουργούσαν. Δεν λειτουργούσε η πλατφόρμα του ΕΦΚΑ για τις 72 δόσεις. Άνοιξε αυτή, οπότε μέχρι 31 πρώτου 22 ο κόσμος, όποιος θέλει να ρυθμίσει τις οφειλές του στο ΚΑΟ, στον ΕΦΚΑ δηλαδή στην ουσία, πρέπει να υποβάλει αίτηση. Ναι. Κύριε Καμπάνη, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Νομίζω ότι θα τα ξαναπούμε και με τη νέα χρονιά, ας ελπίσουμε τώρα, εκτός αν έχουμε κάτι έκτακτο. Καλημέρα. Και εγώ, είστε καλά.